Σε νέα ιστορικά χαμηλά, διολυσθένει η τιμή του πετρελαίου διευρύνοντας το πτωτικό σπιράλ που κατέγραψε τον Νοέμβριο, το χειρότερο μήνα σε έξι χρόνια. Το αργό πετρέλαιο στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης υποχωρεί αυτή τη στιγμή στα 64,52 δολάρια να βαρέλι. Καταλήτη τη νέα διευρυμένη πτώση ήταν η απόφαση του ΟΠΕΚ να διατηρήσει χωρί αλλαγή την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επενδυτικοί οίκοι προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του σχετικά με την τιμή του πετρελαίου. Καταρχήν, τι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου δεν μπορούμε να τι εξηγήσουμε ή να τι παρακολουθήσουμε εμεί. Είναι χρηματιστηριακό είδο το οποίο παίζεται σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια του παγκοσμίω. Ε, σαφώς επηρεάζει τις τιμές των υγρών καυσίμων γιατί είναι το βασικό κριτήριο που θα πουλούνται οι τιμές στην αγορά. Τώρα, Αν αυτές οι τιμές επηρεάζουν ή πότε επηρεάζουν την αγορά των υγρών καυσίμων στη χώρα μας, η απάντηση πρέπει κυρίως να την πάρετε από τα ελληνικά πετρέλα. Αυτοί είναι οι κύριοι αρμόδιοι οι οποίοι βγάζουν τις τιμές στην αγορά. Η... η δικαιολογία τι περισσότερε φορέ είναι ότι όταν κλείνουν ένα συμβόλαιο είναι συμβόλαιο τετραμήνο. Οπότε τι ε, τιμέ ε, θα τι δούμε ίσω στις επόμενε εβδομάδε, στου επόμενου μήνε, ακόμα πιο χαμηλέ τιμέ. Ε, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Σίγουρα δεν είναι στο χέρι των πρατηριούχων και αν κάνετε κάποια μελέτη ή κάποιον έλεγχο το τι πουλάει τα ελληνικά δηληστήρια προς τους πρατηριούχους θα δείτε ότι ό,τι αγοράζουν οι πρατηριούχοι περνάει άμεσα στους καταναλωτές. Σύμφωνα με το CNBC, οι μεγάλες οφειλημένες είναι οι εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών και αυτό διότι η ελεύθερη πτώση του πετρελαίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Το όφελος από την πτώση του Άργου κατανέμεται στις εταιρείε που δραστηριοποιούνται στις επίγειες εναέρειες και θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όσο πιο μεγάλη είναι η εξάρτηση από τα καύσιμα, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος για τις εκάστοτε εταιρείε. Οι πρατηριούχοι έχουν ένα σταθερό ποσοστό κέρδους από τα υγρά καύσιμα, είτε ανέβει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, είτε μείνει σταθερή, είτε πέσει είναι έτσι ακριβώ. Περισσότεροι παρατηριούχοι, περισσότεροι συνάδελφοι, αυτό που έχει καθιερωθεί στον κλάδο μα είναι ότι εμεί, και αν επικεντρωθούμε στο πετρέλαιο θέρμανση, κρατάμε ένα πάρα πολύ μικρό, όχι ποσοστό, κάποιο δαραχμικό κέρδο, ούτω ώστε να βγάζουμε τα έξοδα που έχει το κάθε μαγάζι. Δεν δουλεύουμε ποσοστία, οπότε δεν μας μας συμφέρει τις περισσότερες φορές να είναι χαμηλή η τιμή, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να αγοράζει περισσότερα λίτρα και να έχουμε λιγότερη πίστοση εμείς προς τις εταιρείες. Έστω αυτή τη μία ή δύο ημερών είναι καλύτερο για μας. Στον τομέα των αερομεταφορών, οι μετοχές των JetBlue, American Airlines, Southwest και Delta καταγράφουν άλμα άνω του 5%, ενώ η Carnival και Royal Caribbean ενισχύονται κατά 5%. Στις επιμέρους μετοχές, η FedEx κερδίζει 1,8% ενώ η UPS στο 2,8%.